Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Κερατσιού Περάματος Νίκος Πλουτίδης απευθύνουμε σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Για ακόμη μία φορά, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους μας και τις ειδικότητες μέσα από το σωματείο διεκδικούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, στον 21ο αιώνα να δουλεύουμε με όρους μόνιμης και σταθερής δουλειάς και κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο. Το Υπουργείο τόσα χρόνια μας αντιμετωπίζει ως φαντάσματα, ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Ενώ ξέρουμε ότι χωρίς εμάς τα σχολεία μας δεν λειτουργούν. Φτάνει πια. Η πανδημία αποκάλυψε αυτό που πραγματικά ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, ότι χωρίς εμάς τα σχολεία δεν γίνεται να λειτουργήσουν και χρειάζονται μόνιμους και σταθερούς διορισμούς ουσιαστικά να καλύψουν. Είμαστε εκπαιδευτικοί που καλύπτουμε κάθε χρόνο τον εαυτό μας. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε από άκρη για άκρη σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να φτιάξουμε οικογένεια και το Υπουργείο μας αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχουν. Ο Σύλλογός μας διαχρονικά αντιπαλεύει αυτές τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις που τις εφαρμόζουν. Αντιπαλεύει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και διεκδικεί το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών. Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Σύσταση οργανικών θέσεων. Καμία ειδικότητα να μην μείνει εκτός. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο. Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γιώργος Εφέρης, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Όπως φαίνεται, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζουν ακόμα μία σχολική χρονιά χαμένη, αφού τα κενά που προκύπτουν, αναπληρωτές και συνταξιοδοτούμενοι θα αγγίξουν τις 60.000. Άλλη μια χρονιά χαμένη για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς που θα αγωνιούν και θα συνεχίσουν την περιπλάνηση. Άλλη μια χρονιά αδιαφορία για τους μαθητές και το δικαίωμα στη μόρφωση, ακόμα και αν γίνουν οι διορισμοί στα γονόμετρο που έχουν εξαγγελθεί. Με βάση τις τεράστιες ανάγκες της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι μοναδική προτεραιότητα οι μόνιμοι διορισμοί τώρα, με βάση τα κενά που υπάρχουν αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την πανδημία και το ανοιγοκλείσιμο των σχολείων στους μαθητές μας. Τώρα είναι η ώρα να παλέψουμε για σταθερή και μόνιμη δουλειά όλων των συμβασιούχων, ενώ οι ψευτοαντιπαραθέσεις που σκόπιμα καλλιεργούνται μεταξύ των κλάδων και των ειδικοτήτων μόνο ζημιά προκαλούν, αφού καλλιεργούνται για να αθωώσουν την κυβερνητική πολιτική που θέλει εργαζόμενους ομήρους στην ευέλικτη απασχόληση. Γιατί οι επιδιώξεις της κυβέρνησης είναι να διαλύσουν πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο αντεργατικό έκτρωμα, δίνοντας νέα όπλα στην εργοδοσία και το κράτος για την ολομέτωπη επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματά μας. Με το δεκάωρο δουλειάς και τις ανατροπές στα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Οι αλλαγές μας αφορούν και εμάς τους εκπαιδευτικούς, όπως όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τη νεολαία και τους μαθητές μας, τους γονείς των μαθητών μας, τα παιδιά μας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποκτήσουμε την υπεύθυνη στάση που διατυπανίζει η κυβέρνηση και τα επιτελεία της. Η υπεύθυνη στάση για μας ήταν η απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Μάη, το συλλαλητήριο στις 13 Μάη από τα εργατικά σωματεία. Για μας υπεύθυνη στάση είναι η σημερινή κινητοποίηση, η απεργία στις 3 Ιούνιου. Ο αγώνας μας πρέπει να δυναμώσει μέσα και έξω από τα σχολιά μας, για την υγεία μας, για τη μόνιμη εργασία, για τις σύγχρονες ανάγκες. Έτσι όπως όλο το προηγούμενο διάστημα σταθήκαμε με το κεφάλι ψηλά. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.